γάμο, δεν μπορώ να χορτάσω, ρε γάμο. Θέλω να τρώω όχι μία φορά τη μέρα, ούτε δύο. 10, 12. Έλα, μαλάκα, μη γελάς. Θέλω να φάω και να ξαναφάω και να ξαναφάω, αλλά θέλω να τρώω μόνος μου. Πάλι, δεν μ' άρεσε. Τι μου. Sorry. Δεν με καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Πάντα πω. Πάντα πω. Ηρεμία, άνθρωπος, δεν έχω εγώ σχέση με αυτά. Θέλω να πάω 10. Έλα, μαλάκα, μη γελάς. Έλα, εντάξει ήταν τώρα. Μαλάκα ήταν γαμάτο, δεν μπορώ. Κλείστο. Stop. Μην το περιπλέγεις, ρε, αυτά τα κα... Του έχω πει 500 φορές να πάει να βάλει μπαλονάκι. Όχι ρε, μπαλονάκι. Εντάξει, έφαγα, οκ, και τι. Έλα ρε, μη γελάτε, δεν μπορώ. Έλα ρε μαλάκα, το μπορώ. Άρα μαλάκα, το μοναδικό πράγμα που τρώω 3 μήνες τώρα είναι τα νύχια μου. Τι κάθεσαι και κάνεις πάλι εδώ πέρα. Οκ, okay, φάει τα νύχια σου, εγώ τι να κάνω. Εγώ παραγγέλνω μόνο για την πάρτι μου. Έλα ρε, μη πηγαίνεις πάλι στο παραγγέλνω. Δεν γέλασα. Εντάξει, οκ. Τι κάθεσαι, τι εντάξει. Με ενδιαφέρει. Αλήθεια σου λέω τώρα. Καλά, δεν έχεις καθόλου μυαλό. Όχι. Δεν τα έχουμε πει ότι θα τα κόψουμε αυτά. Εσύ τα έχεις πει μόνος, εγώ δεν έχω πει τίποτα. Έλα ρε. Έλα ρε μαλάκα. Ναι, πάλι. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο αστείο, ρε. Είσαι εσύ ένας άνθρωπος. 8 ορόφους είχε αυτή η τούρτα. Τι? 8! 50 πάλι καλά, δηλαδή. 4 κιλά. Ρε, πούστη. Όχι, δεν. Τρως, πίνεις μόνο για την πάρτι σου. Τι θες να παραγγείλω για σένα, αφού όχι κουμπάσαι. Έλα, ρε. Τι έγινε. Δεν τρώω. Χήμα. Στο λέω. Ξέρεις κάτι. Έλα, ρε μαλάκα. Τι λέει. Τι λέει, εδώ μόλις έφαγα, έχω σκάσει. Δεν μπορώ, έχω σκάσει. Αλήθεια σου λέω. Τι θα κάνεις και πάνε μόνο. Κάνε πιο πίσω, δεν χωράω. Τώρα γιατί. Δηλαδή τι πρέπει να αρχίσουμε αυτή την κουβέντα. Να σου πω κάτι Κωστάκι. Με ποιον έχεις μπλέξει εδώ μέσα, καταλαβες. Με όλα τα delivery. Κάνε λεπτός από αυτό. Τι έγινε. Μόλις έφαγα. Πού είσαι αστείο. Τι έγινε. Μόλις έφαγα. Ναι. Κάτι άλλο πίσω από αυτό. Ναι, μόλις έφαγα. Ναι. Πέρα το φαΐ υπάρχει. Ξανάφαγα. Οκ, okay, εντάξει, με ξέρεις. Είμαι επιρρεπή στο φαΐ τώρα. Τώρα βρίσκεσαι, είσαι αστείος. Γελάς με την κατάστασή μου. Μην κοιτάζω την κατάσταση. Πάμε μέσα. Εντάξει, τι να κάνω, αφού ήταν υπερφορτωμένα. Εγώ δεν έφερα. Εντάξει, έχει δίκιο, αλλά την άλλη και εγώ τι να κάνω, πεινάω. Ναι. Ανά 20 λεπτά πεινάω, οκ. Ο γιατρός μου έχει πει να τρώω 30 λεπτά. Ναι. Είσαι. Τώρα γιατί γελάς εσύ. Τι γελάμε στο γιατρό, δεν μπορώ. Τώρα θα γελάμε την κατάσταση μου. Μαλάκα, ρε μαλάκα. Αυτό. Μόνο τα κουλάκια έχουν μείνει εδώ πέρα. Ακόμα και τα ποτήρια που είχαμε διασπάσει και τα μπουζούκια τα έχει φάει. Έτσι, πώ τώρα με θυμάμαι. Το ξέρει ότι έχω βγάλει τα ψυγεία από τι πρίζε γιατί. Έχω βγάλει τα. Έτρωγε δηλαδή μισό κιλό τούρτα την ώρα. Όχι, δύο. Δεν κάνω μια τσιγά. Τώρα γελάω, δεν του φαίνεται. Πάρα και να σου πω. Ο ηλεκτρολόγος. Μάγα 5 ώρες για να γυρίσουμε μια γαμοσκηνή έτσι. Λοιπόν. Και μια. Και δύο. Η άλλη τι ήταν γιατί μου φάνηκε λίγο ξυλό. Έλα ρε μάγα. Δεν μου κλέβεις την ατάκα. Τα προσκλητήρια. Παρόλο που θα με τρώγεις και εμένα. Έλα μαλάκα, γιατί είχε. Κοίτα, δεις, βρήκα και πλάνο εδώ τώρα. Τέλος πάντων. Ένα μεγάλο ποσοστό. Η κατάσταση μετά από πολύ καιρό έχει πραγματικά βελτιωθεί.
Η σχέση μεταξύ των δύο αδελφών είναι πραγματικά απίστευτη. Ο Κώστας σταμάτησε επιτέλους το φαγητό και ο Άκης δεν κοιμάται όσες ώρες κοιμόταν πριν. Τώρα μπορούν πλέον να τρώνε μαζί και να κοιμούνται και μαζί. Αλλά αυτό μου το παρεξηγήσετε. Την επόμενη. Έλα ρε μαλάκα. Η κατάσταση μεταξύ των δύο αδελφών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ο Κώστας πλέον δεν τρώει. Και ο Άκης. Έλα αύριο. Αφού δεν μου βαρέσει το χέρι, Νίκο. Α, εντάξει, εκεί.